πρώτο πράγμα που ζητώ, ζητώ οικονομική βοήθεια. Ζητώ έναν τόπο να μείνω μόνιμα με τα μωρά μου, με τον άντρα μου, να μην μετακομίζω ένα μήνα από εδώ, ένα μήνα από εκεί, να έχω κάποια σταθερή ζωή. Θέλω ούτε να μου έρθει να μου δώσουν λεφτά, ούτε να μου δώσουν το ενίκιο, έτσι θα φκένω από πάνω. Εγώ είμαι ειλικρινής. Διότι τα ενίκια σε Λάρνακα είναι από 500 ευρώ και πάνω. Και αν τους πεις, ας πούμε, μπορεί να φύγεις και κάτω, υπάρχουν άλλοι που περιμένουν σειρά. Θέλω κάπου μόνιμα να μείνω για να μπορώ να δω ξανά σταθερότητα στο αμορά μου. Διότι ο γιος μου είναι πάλι κοβλημένος. Σηκώνεται την νύχτα και κλαίει. Φοβάται που μπαίνω σχολείο πλέον. Θέλω να μας αποχωρήσει. Λόγω τις φορές που άκουσα στο πατρικό μου σπίτι τις τελευταίες ημέρες, κράει τα αυκιά του. Χωρώ τον, τα μάτια του βουρκωμένα, δεν χαμογελά το μωρό, δεν παίζει. Πιάνομαι τον πόσο σχολείο, το μωρό είναι λυπημένο, δεν έχει όρεξη ούτε να φάει. Σηκώνεται τα μεσάνυχτα και κλαίει. Έστρο να έχει τα προβλήματα που εύχομουν καν να τα έχει. Θέλω να έχει την κάμαρα, να έχει ο σπίτι του, να ξέρει ότι είναι τα παιχνίδια του ζωή, να μένει γύρω και τα παιχνίδια του. Και να μην τα βρίσκει, γιατί το ένα είναι μπουτζή, το άλλο είναι στο άλλο σπίτι, το άλλο είναι στο αυτοκίνητο, το άλλο πετάχτηκε. Και όταν τα πράγματα θέλω να έχει τη σταθερή ζωή όπως είχα και εγώ. Όποιος γονιός, όποιος άνθρωπος και να είναι που θέλει για τα μωρά του, θέλει το καλύτερο για τα μωρά του. Δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω περιουσίες. Θέλω τα μωρά μου να έχουν μια στέγη μόνιμη για να μπορούν να ζήσουν κανονικά όπως όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τους δω κάτι που σε 4 μήνες μπορεί να μην έχω την δυνατότητα οικονομική να πληρώνω πλέον και να φύγω που ζαμε πάλι να φτάσω στους δρόμους. Γιατί για μένα είναι η κατάληξή μας πάλι. Έστανε κάπου άλλο που η στιγμή που θα φκένω από πάνω ή ενοικία ή φάρμακα για μένα ή φάρμακα για το μωρό. Γιατί σαν τώρα που είναι κρυάδα, η κόρη μου πάθε βροχίτιδα και έκαμε τις πομπούες. Διότι ένα να πρέπει το μωρό, έβεχε τη νύχτα λόγω της κράτης που ήταν στο κάρσιτ και γυμάτων, ώσπου επειδή είχα πάρκο κρέμα, δεν είχα τίποτε. Αναγκαστικά πέφτε χαμέ και διάντης ο αέρας και αρρωστήσε το μωρό. Βέχει, κάνω τις τώρα, μιλήσαμε με περίατρο, κάνω τις πομπές και μας πούες. Θέλω να αγωσυντούν τη ζωή. Θέλω να ξέρω ότι αύριο δεν θα έχω τι να τους προσφέρω λόγω ότι τα επίδομα που παίρνω δύο το πάω στο ενίκιο. Μπορεί αύριο το επίδομα να μου κοπεί. Όταν μου κοπεί το επίδομα, πώς θα πληρώνω τα ενίκια. Λόγω ότι έχω κάποια προβλήματα υγείας σοβαρά. Εγώ το ίδιο ζητώ με τη γυναίκα μου και τα μωρά μου. Θέλω ούτε οικονομική βοήθεια, θέλω ούτε τίποτε. Θέλω μόνο μια στέγη να μιλήσω μόνιμα για το καλύτερο των μωρών μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όμως φτάσαμε στο σημείο να θέλω σήμερα να βγω σε μια πολυκατοικία και να πεταχτώ κάτω. Για να ησυχάσω. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Μια στέγη θέλω για τα μωρά μου. Και έχω ακόμα και μωρά από τον προηγούμενο μου γάμο. Σύνολο εγώ έχω 4 μωρά. Τα οποία θέλουν να μιλήσουν και εκείνα κάποτε μαζί μου. Πού να τους φιλοξενώ και εκείνους μες στο αυτοκίνητο ή στο ξενοδοχείο 4 μέρες που εκεί, 4 στο άλλο και 2 στο άλλο. Εγώ ζητώ μόνο την βοήθεια. Θέλω κάπου να μιλήσω μόνιμα. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Ποτέ στη ζωή μας δεν πιάσαμε βοήθεια, ούτε ζήτησαμε κάποιο βοήθεια, ούτε... Και κυρίας άλλης, της κυρίας Ελένας που προσφέρω απλόχερα, ζήτησα τη, ήθελα κάποιον από τον πόνο μου για να μπορεί να με καταλάβει, που να βρω κάποια στήριξη, γιατί από τους δικούς μας δεν βράμε έτσι πράγμα. Και εγώ έσκαι ο πατέρας, η μόνη κατανοητική μου οικογένεια ήταν λιόν η δική του. Η μητέρα του παραπάνω, γιατί είναι τζίνι που μας στέκει παραπάνω δίπλα μου. Έτσι επικοινωνήσαμε με τη Σάλιν και τους εθελοντές και βοήθησαν μας πάρα πολλά ψυχολογικά. Αν δεν ήταν η Σάλιν σήμερα, μόνο είχε με κάνει τούτο. Ακούγονταν οι άλλοι που έκλαιγαν και όντως ήθελε να βγει σε μια πολύ κατηγορία να αυτοκτονήσει και προσπάθησαν οι άλλοι με κάθε τρόπο να το ηρεμήσει. Όχι είναι λύση. Δεν είναι η εύκολη λύση του. Απλά εφτάσασαι σε εδώ. Φτάνουν να σε κάμουν ειλικρινά με τα πράγματα που γεννήσκονται να θέλει να πεθάνεις.
Και υπάρχουν πολλοί σαν εμάς. Δεν είμαστε οι μόνοι. Απλά εγώ είχα άγγελο και βοήθησε με, ενώ ο Θεός μεγάλος, έχω τα δυο μωρά. Και άλλα δυο, γιατί και εκείνα πάλι δικά μας είναι. Ναι, μπορεί να με μείνεις μαζί μας, αλλά Σαββατοκύριακα παλιά μείνεις κάτι μαζί μας. Θέλουν τον παπά τους. Τώρα δεν πάει να τους πιάει, λόγω του ότι δεν έχει που να τους βάλει. Εσύ μέρα να είναι τα μωρά του, διότι έρχονταν τα μωρά του, παπά έρχεσαι. Δεν θέλω να τους αγχώσω και εκείνους. Κάνει πάντα ψυχολογικά ο Μιτσής μου συνέχεια κλαίει, έρθει να κοιμηθεί, έρθει να πάει σχολείο. Επέλανε και το μωρό του και ο μισή χρονό. Γιατί είναι την κατάσταση, μια πάμε στη γιαγιά, μια στο ξενοδοχείο, μια στο αυτοκίνητο και χτυπούμε γύρω του τα πιο τρία πράγματα συνέχεια. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Που ποιον να ζητήσουμε βοήθεια. Όχι, πέντε μέρες που προσπαθώ να βρω σπίτι. Τούτον κάνω από το πρωί ενώ στη νύχτα μου να παίζω πάντα διαδίκτυα, τα real estate. Κάτω από 550, 500 ευρώ και 500 ευρώ που στα περβόγια. Και εκτός τούτου, όταν ακούσει ο ιδιοκτήτης οποιοςδήποτε, γιατί μιλήσαμε με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, όταν ακούσαν ότι είσαι λήπτης του ΕΕ, κλείνουν σου το τηλέφωνο, φοβούνται, θέλω να συνεργαστώ με την κυβέρνηση, γιατί δεν πληρώνω. 15 άτομα είπαν μας το ίδιο μπράβο. Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με την κυβέρνηση, γιατί δεν πληρώνω. Δεν θέλω εντός που προσπαθούν να πω το μαρίο του. Και ποιος να μας βάλει σήμερα ημέρα σπίτι του. Μιλούμε με τον λειτουργό του γραφείου εφημερίδας. Να πάμε να μας κάνει ένα κυριαστήρια συμβόλαια ο ιδιοκτήτης, ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης, και να το πάρουμε και να περιμένει πότε να καταβληθεί το ενίκιο του. Ποιος να μας βάλει σπίτι του χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτε. Να μας πει, ξέρεις, έμπα μέσα και που να θέλετε διάτε μου τα λεφτά, αφού δεν τα έχουμε. Δεν θέλω να θίξω κανένα, ούτε να κρίνω κανένα. Ούτε να εξαίσουμε κάποιον. Ούτε να θέλουμε... εξαίσω κάποιον. Απλά θέλω να πω την αδικία, την αδικία που νιώθω εγώ, το άντρα μου και τα μωρά μου. Ειδικά τα μωρά μου, διότι αν δεν ήταν τα μωρά, δεν θα με επηρεάζει. Αλλά επειδή έχω πιο μωρά, θέλω έναν καλό μέλλον για λόγους. Δεν θέλω να είμαι στους δρόμους, δεν θέλω να έχουν την ίδια ζωή που έχουμε εμείς τώρα. Να είμαστε μέσα στον δρόμο. Αύριο μπορεί να τύχει όποιο και να είναι. Μπορεί κάποιο που ψηλά σε κάποια θέση ψηλή, αύριο να βρεθεί στην ίδια καταστάση με εμάς. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να κατανοούμε τον άλλον. Ειδικά του φτωχού. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κανονική ζωή. Είμαι φτωχή λόγω τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι θεωρώ τον εαυτό. Θεωρώ τον αδικημένο γιατί το πρωί έπεια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν με αφήνει μέσα να μπω. Και έπιασα τόσα τηλέφωνα στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχω τις κλήσεις, δεν απαντά κανένας. Το ένα γραφείο σε στέλνει στο άλλο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλαμε στην Τουρκική Μέρνα, από την Τουρκική Μέρνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, να μιλήσω με τον Υπουργό. Ο Υπουργός ούτε καν το κάγκελο του Υπουργείου δεν με έφυγαν να περάσω. Που το Υπουργείο ξανά πάνε στην Κύπρια, στη δική μας Μέρημνα. Που τη Μέρημνα πάνε στο γραφείο επιμερίας. Μίλησα στην πολιοδομία, ήρθε κάποιος υπεύθυνος που τη Λευκοσία, ήρθε στη Λάρνακα. Και απάντησε ένα χαστόκο σαν σπίτι, που ας πούμε είδαν τον άντρα μου ότι είχε ασχολαγή μες στο φρύδι και κάποια τατού. Δηλαδή κρίνουμε τον άλλον που τα τατού και που ασχολαγή που έχουμε πάνω μας. Ή που το χαρακτήρα του και που η ζωή που έχει και κάποια περασμένα, ας πούμε, την προηγούμενη ζωή που έχει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον μόλις το δούμε, α, είσαι σκουλαρτζιά και τατού, είναι καλός τούτος, θα το δούμε σπίτι. Υπάρχουν τόσα όχτυρα σπίτια στη Λάρνακα, ακατοίκητα, χωρίς ταράτσες, συγκεκριμένα στη Δρομολαξά. Υπάρχουν σπίτια χωρίς ταράτσες, κλειστά, που όντως που ήμασταν μωρά, που δεν ζει κανένα και πάει να ρωτήσει στο συμβούλιο, υπάρχουν ιδιοκτήτες, πού είναι ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να σας πούμε παραπάνω πληροφορίες. Είναι μαζί μας που πρέπει να επικοινωνήσετε. Πρέπει να πάτε στην Τουρκική Μέρημνα. Στην Τουρκική Μέρημνα στέλνουν ξανά στα συμβούλια τους. Πήγαμε συγκεκριμένα πριν λέει σήμερα, δεν θα ονομάτισω το χωριό, κοντά στη Λάρνακα, προς την Κοφίνο. Ο συγκεκριμένος κοινοτάρχης είπε, θα σας δώσω εσείς σπίτι και όφτρα, θα σας δώσω εσάς σπίτι που δεν είσαστε του χωρκού μου. Όχι, και να σας δώσουν το σπίτι να φέρω έσταση, γιατί δεν είσαστε που το ίδιο χωρκό. Είναι μεγάλος εδώ. Είναι μεγάλος εδώ. Θέλω να δω κοτσίνους που μεγαλώσαν τα μέρα.
που ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς, δηλαδή πιάνουμε τον ένα που το, που το εξώφυλλο του βιβλίου. Ενώ έχουμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο του Μουχτάρη είπα, το είμαι μες στη στράβα, με φύγει μωρά. Έλα, μου να σου κάνω. Αφού, για να έρθω δαμέ, και, να ζητήσω σπίτι, είναι για να δημιουργήσω ούτε πρόβλημα, ούτε να το πιάσω σε έναν επειδή δικό σου. Να πιάω το δικαίωμα που δικαιούμαι και εγώ, ο άντρας μου που μας είναι και ο πρόσφυγες και τα μωρά μου που είναι πρόσφυγες. Εσά το πιάω γιατί δεν το δικαιούμαι, είμαι ξένη ή δεν έχω κάποιο δικαίωμα. Που τη στιγμή μου το δικαιούμαι, απαιτώ το. Αλλά από ό,τι φαίνεται απαιτώ άδικα, διότι δεν βρίσκεται λύση, δεν έχω απάντηση, ούλες οι πόρτες είναι κλειστές. Σε όποια πόρτα ανέπια ήταν κλειστή.